Τώρα, κάνουμε μια μικρή παρένθεση στην πολιτική συζήτηση. Το λέω γιατί ακολουθεί και ο Θανός Τζίμερος αμέσως μετά. Για να συναντήσουμε μια γυναίκα, εγώ απορώ, μένει στις Βερσαλίες, δηλαδή 3.000 κούκλες. Πού τις βάζει η Κωνσταντίνα Φωτοπούλου η κυρία Μαρία Βαγδούτη? Καλησπέρα. Καλή χρονιά, κυρία Βαγδούτη. Καλησπέρα, Σωτήρη. Ευχαριστώ επίσης. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Καλησπέρα και από μένα, Σωτήρη. Κυρίες και κύριοι, ακριβώς περισσότερες από 3.000 κούκλες έχει καταφέρει να συλλέξει η κυρία Μαρία Βαγδούτη. Είμαστε περιτριγυρισμένες από κούκλες, όπως βλέπεις. Σίγουρα. Ναι, αλλά 3.000. Δηλαδή πρέπει να έχεις ένα ακόμη διαμέρισμα για να έχεις 3.000 κούκλες. Αυτό λέω. Έχει γεμίσει το διαμέρισμα, έχει γεμίσει αποθήκες, έχει γεμίσει τα πατάρια όλα προφανώς, και συνεχίζει, θα σου πω, ακάθεκτη να συλλέγει κούκλες. Βλέπω εδώ, κάνουμε φόκους αυτές με την παραδοσιακή φορεσιά, έτσι. Κυρία Βαγδούτη, δείξτε λίγο τις τοπικές από Σκόπελο και από... Από Πήλιο, Σκόπελος, η νηφική και η καθημερινή, Τρίκερη και μία πηλιορίτισα, η οποία είναι πάνω από 100 ετών, πολύ σπάνια κούκλα, με μία φορεσιά που δεν είναι πλέον διαδικτυμένη. Τις φτιάξατε ή τις βρήκατε, δηλαδή τις βρήκατε σε ένα μαγαζί και τις πήρατε? Εγώ μαζεύω 60 χρόνια κούκλες και φτιάχνω τα τελευταία 20 χρόνια μόνη μου, όπως θα δείτε αυτές, οι κριτικές, αυτές. Η πηλιορίτισα, η σκόπελος, το τρίκερι, εγώ τις έφτιασα. Αυτή τη βρήκα. Άρα, από μια οικογένεια. Αυτές που έχουν τις τοπικές φορεσιές, Κρήτη, Τρίκερη, Πήλιο κλπ. Αυτή όμως που κρατάτε την βρήκατε. Τις έχω φτιάσει. Τη βρήκα από μια οικογένεια η οποία μου είπαν ότι είναι πάνω από 100 ετών. Καταλαβαίνω σπάνια, λοιπόν, τρικεριώτησα, ότι ξεπερνά κατά πολύ την ηλικία που ένα κορίτσι, ένα παιδί, μιλάμε ένα κορίτσι, γίνεται και όλη αυτή η συζήτηση, ασχολείται με την κούκλα. Και εσείς περνάτε και στην εφηβεία και κάνετε ό,τι άλλο κάνετε στη ζωή σας και οικογένεια κάνατε και μεγάλωσαν τα παιδιά σας, αλλά εσείς μεγαλώνατε τη συλλογή σας και την αγάπη σας για την κούκλα. Εγώ τις κούκλες τις αγαπούσα από μικρό παιδάκι. Σε τι ηλικία δηλαδή παίρνετε την πρώτη κούκλα? Η επιλογή μου. Έχω την κούκλα που είχα από 3 ετών. Από 3 ετών. Η οποία δεν την έχω αυτή τη στιγμή εδώ. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ, την κρατούσα και όταν μεγάλωσα διαπίστωσα από πού προέρχεται. Μάλιστα ήταν από μια χώρα πάρα πολύ ωραία. Και μετά συνειδητά από πιο μεγάλη ηλικία άρχισα να τις μαζεύω. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό εκεί στην Βουδαπέστη. Ωραία. Και υπάρχει ένα κενό εκεί στην εφηβεία. Όχι, πάντα μάζευα, αλλά δεν μάζευα συνειδητά ότι θα γίνω συλλέκτης. Πότε γίνεται? Πάντα, όλα μου τα χρόνια. Πότε το κάνετε μανιωδώς αυτό? Από την ηλικία των 20 ετών και μετά, που έβγαζα δικά μου χρήματα και μπορούσα να κάνω ταξίδια, να επισκέπτομαι ξένες χώρες να αγοράζω, εργαζόμουν και είχα δηλαδή, δικά μου πριν που δεν είχατε τα χρήματα τα δικά σας, σας έλεγαν οι γονείς αχόρταγε είσαι με τις κούκλες, δηλαδή ζητούσατε 5-6-10 κούκλες το χρόνο? Όχι, δεν μου έλεγαν τίποτε γιατί δεν ζητούσα τίποτα άλλο. Όποιος έφευγε, όπου πήγαινε ταξίδι, όποιος ερχόταν ναυτικός και τέτοιο, έλεγα εγώ θέλω μια κουκλίτσα από τη χώρα όμως να προέρχεται από εκείνο το μέρος. Ποια για να είναι έχει πιο σπάνια το τοπικό που έχετε χαρακτήρα? Έχω ένα ζευγάρι Έλληνες από το 1920, ένα τζολιαδάκι με μια Αμαλία, βλάχα, ναι. Την οποία... Όχι Αμαλία, ναι. Τη βλάχα αυτή. Τη βλάχα, τη, ναι. Τοπική, την καθεαυτού ελληνική κούκλα, γιατί η Αμαλία, ναι, είναι ξενόφερτη. Η Κωνσταντίνα τι κρατάει τώρα στην αγκαλιά της? Που είναι δισεύρετη. Τι κρατάει η Κωνσταντίνα? Εγώ κρατάω μια κριτικοπούλα, την οποία έφτιαξε η κυρία Βαγδούτη. Μπράβο. Ναι. Όταν λέμε τη φτιάχνετε εσείς, κάνετε μια μελέτη για το τι ρούχα θα τις φορέσετε? Δηλαδή αυτή είναι μια κριτικοπούλα. Λέγατε πριν, αυτή είναι η επίσημη, αυτή είναι η καθημερινή ενδυμασία. Ναι, εγώ είμαι κριτικιά. Με μελέτη το κάνετε? Και όλα μου τα χρόνια, ναι βέβαια. Οι περισσότερες είναι πιστά αντίγραφα από το Μουσείο Μπενάκη.
Μπράβο. Μπράβο. Βγάζω ακριβή αντίγραφα. Τι θα γίνουν αυτές οι κούκλες κάποια στιγμή, δηλαδή φαντάζομαι το σπίτι έχει πλημμυρίσει, βλέπω μια προθήκη πίσω που είναι γεμάτη ασφυκτικά, πατάρια μας λέει η Κωνσταντίνα Φωτοπούλου ότι είναι ασφυκτικά γεμάτα, αποθήκες. Θα καταλήξουν κάπου, σκοπεύετε να δημιουργήσετε ένα χώρο επισκέψιμο, γιατί το σπίτι σας φιλόξενο για μας είναι. Όχι, και για τα μάτια παρόν των τηλεθεατών μας. Όχι. Ναι, προς το παρόν δεν έχω σκεφτεί, παρόλο που μου έχει γίνει μια πρόταση. Δεν το έχετε σκεφτεί γιατί δεν μπορείτε να τις αποχωριστείτε. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, και ναι, αυτό, ακριβώς αυτό. Γιατί όλες τις αγαπάω εξίσου. Εντάξει. Γιατί με συντροφεύουν, με τις αγαπάω. Εντάξει. Είναι μια μανία, είναι ένα, έχει είναι γίνει τρέλα, ένα πάθος, τρέλα, μεγάλη. Το οποίο λοιπόν το έχω καλλιεργήσει και δεν φεύγει. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Βαγδούτη. Ναι, έχω χαρίσει πάρα πολλές. Α, έχετε χαρίσει. Σας ευχαριστώ πολλές. Πάρα πολύ και εγώ. Συνήθως αυτοί που κάνουν συλλογές είναι λίγο μαζεμένοι σε τέτοιες κινήσεις γενναιόδορες. Όχι, αυτές που φτιάχνω, τις φτιάχνω για να, ορισμένες φτιάχνω για να τις χαρίσω. Ωραίοτατα. Λοιπόν, σε πρόσωπα που αν κάτι αλλάξει να το μάθουμε πρώτοι, έτσι. Να γίνει δηλαδή επισκέψιμο. Εντάξει. Όλο αυτό που έχετε δημιουργήσει αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε. Μακάρι να είχα ένα χώρο να το βάλω, να τις βάλω εγώ δωρεάν τα κάνω όλα. Και όλες τις εκθέσεις που έχω κάνει και στον Τεκήρικο εδώ και στη Λαμία που με καλέσανε η Περιφέρεια και στο Περίθυμα. Πολεμικό Μουσείο που πήγα γιατί να παρουσιάσω την κριτική κούκλα, δωρεάν τα κάνω, δεν παίρνω ποτέ χρήματα. Είναι ένα μεράκι δικό. Άρα να κοιτάξουμε να βρούμε μια μόνιμη στέγη για τις 3.000 κούκλες. Γεια σας κύριε Βαγδούτη, να είστε καλά, αυτό θα καλή είναι χρόνια. Κάτι. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχετε. Γεια σας. Και γεια ό,τι σας επιθυμείτε. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας.